Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το One Channel. Κλειδώνουν υποψηφιότητες για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα βλέμματα στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή. Ο οδικός χάρτης που θα προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αναβρασμός και στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την επιστολή 87 μελών που ζητούν προσφυγή στη βάση και εσωκομματικό δημοψήφισμα για τις αλλαγές που προωθεί ο Στέφανος Κασελάκης. Νέα πρόκληση από την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας. Για Μακεδόνες του Αιγαίου έκανε λόγο η Γκορντάνα Σιλιάνοσκα, αγνώντας για ακόμα μία φορά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σκληρή απάντηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με προσωπικές επιθέσεις και βαρύς χαρακτηρισμούς ανάμεσα σε Biden και Τραμπ, το χθεσινό debate για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου έκανε σεξ με μία πορνοστάρ, ενώ η γυναίκα σου ήταν έγκυος, είπε ο Biden, με τον Τραμπ να του λέει να κάνει τεστ για την νοητική του κατάσταση. Πανικός στους δημοκρατικούς, όταν ο Biden πάγωσε και έχασε τα λόγια του. Κλειδώνουν οι υποψηφιότητες για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή να είναι καθοριστική για το τι πρόκειται να γίνει στην Χαριλάου Τρικούπη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τον οδικό χάρτη για τις εκλογές ηγεσίας, ενώ το στρατόπεδο του Χάρη Δούκα, με τον οποίο συμπορεύεται ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, έχει ήδη διαμορφωθεί. Την ίδια στιγμή και στον ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί η θαλασσοταραχή, με τον Στέφανο Κασελάκη να δέχεται φίλια πειρά μέσα στο ίδιο του το κόμμα, με 87 στελέχη να υπογράφουν κείμενο καταπέλτη κατά του Προέδρου. Βαθαίνει το ρήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των υποστηρικτών του Στέφανου Κασελάκη και των στελεχών που συσπηρώνονται γύρω από τη λεγόμενη Φρουρά Τσίπρα. Με επιστολή του, 87 στελέχη του κόμματος βγαίνουν στην αντεπίθεση και ζητούν από τον κύριο Κασελάκη να γίνει σε βάθος αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και των αιτιών, γιατί παρά την πτώση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε δυνάμει. Στο κόμμα να ζητήσει τη γνώμη των μελών και των φίλων για το αν θα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και όλα αυτά να γίνουν σε διήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αντί της μίας μέρας που είχε εξαγγείλει η Κουμουνδούρου για τις 7 Ιουλίου. Εν μέσω αποχωρήσεων από το όργανο κορυφαίων στελεχών, ο Στέφανος Κασελάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες επιμένει να βάζει σε προτεραιότητα τον ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ανασύνθεσης της κεντροαριστεράς. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδύναμος και μεγεθυμένος θα προχωρήσει στο να αγκαλιάσει όλη την κεντροαριστερά, αλλά την κεντροαριστερά όχι με συμβιβασμούς, επιτρέψτε μου να πω, με το όρο κέντροαριστερά επί Την επιστολή υπογράφουν μεταξύ άλλων βουλευτές της λεγόμενης Φρουράς Τσίπρα, όπως η Ολόγερο Βασίλειο, ο Διονύσης Καλαπατιανός και η Κατερίνα Νοτοπούλου. Βαριές θα πρέπει να θεωρούνται και οι υπογραφές των Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, Αθηνάς Λινού, Μίλτου Ζαμπάρα και Χρήστου Γιαννούλη, οι οποίοι μέχρι σήμερα άνοικαν στους συνενετικούς απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη. Διαιρετικές τακτικές, απολύσεις και στοχοποιήσεις στελεχών επειδή διατυπώνουν την άποψή τους είναι μακριά από την κουλτούρα διαλόγου ενός δημοκρατικού κόμματος. Όπως επίσης τραυματίζει το χώρο μας το να ανοίγει ξαφνικά, δημόσια και με υπαινιγμούς μια συζήτηση περί ηθικής και διαφάνειας στον ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει κανένα έρισμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του, Στέφανος Κασελάκης, δεν φοβήθηκαν ποτέ το διάλογο. Όλες οι απόψεις είναι ευπρόσδεκτες και βεβαίως σεβαστές. Ωστόσο, είναι απορίας άξιον γιατί επιλέχθηκε να εισαχθούν στο δημόσιο διάλογο πρόωρα από τη στιγμή που έχουν ήδη συγκληθεί τα όργανα. Εάν ο κ. Κασελάκης πάει σε εκλογές ξανά, πήρε 75.000 ψήφους για να εκλεγεί στο δεύτερο γύρο απέναντι στην κυρία Αξιόγλου. Αυτή τη στιγμή δεν θα πάρει ούτε τους μισούς από τους 75.000 ψήφους. Ο κ. Κασελάκης έχει για μένα υποχρέωση να λειτουργήσει πιο συλλογικά. Με τη φράση «Πάμε τώρα», ο Χάρης Δούκας αποδέχθηκε το κάλεσμα συμπόρευσης που του απίφθινε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ρωτώντας τον «Χάρη, πάμε». Πάμε. Τον δρόμο αυτόν κανείς δεν μπορεί να τον διαβεί μόνος του. Ενώνουμε δυνάμεις για να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, όπως το κάναμε στην Αθήνα. Τολμάμε για το ΠΑΣΟΚ, για την πατρίδα. Το αύριο είναι αργά. Πάμε τώρα. Ο Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε πάντως πως θα παραμείνει δήμαρχος Αθηναίων ακόμα και μετά από μια ενδεχόμενη εκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, κάτι που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις τελεχών της Χαριλάου Τρικούπη. Έχει κάνει έναν αγώνα σημαντικό ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, το οποίο όμως οφείλουμε να πούμε ότι στη συνέχεια δεν δημιούργησε πολύ μεγάλες συνθήκες υπέρβασης. Νομίζω και εσείς είπατε ότι αν συνεχίσουμε αυτή την αύξηση θα γίνουμε κυβέρνηση κοντά στο 2050. Έχω ηθική υποχρέωση να λέω και να κάνω αυτό το οποίο πιστεύω ότι είναι καλό για το χώρο και τη χώρα. Δεν είμαστε μια παρέα, εδώ έχουμε ευθύνη. Και εγώ αντιμετωπίζω την ευθύνη, τη φέρνω μπροστά και λέω αυτό πιστεύω. Και κρίνομαι όπως και όλοι.
Με τον χρόνο να μετρά πλέον αντίστροφα για την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μπαίνουν σε θέσεις μάχης, ενώ στη συνεδρίαση του οργάνου αναμένεται να ανοίξουν τα χαρτιά τους τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και οι υπόλοιποι διεκδικητές της Προεδρίας του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ αυτών αναμένονται να είναι ο Παύλος Γερουλάνος και ο Παύλος Χριστίδης. Όταν τα κεντρικά στελέχη τοξικοποιούν τη συζήτηση, πώς περιμένουμε η κοινωνία να έρθει να μας ψηφίσει? Την Κυριακή θα καταθέσω και την άποψή μου για έναν οδικό χάρτη διεύρυνσης της παράταξης. Αφού την Κυριακή ακούσουμε την εισήγηση του Ανδρουλάκη για το χρονοδιάγραμμα, ναι, και επιβεβαιωθεί αυτό που σας λέτε και υποψιάζομαι κι εγώ, από Δευτέρα θα πάρω θέση στο θέμα της ηγεσίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για την προσύνοδο των Ευρωσοσιαλιστών, επαλέλαβε την ανάγκη στήριξης του Αντώνιο Κώστα για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Χρειαζόμαστε πολιτικές για περισσότερη διαφάνεια, για περισσότερη αλληλεγγύη, που θα στηρίξουν τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα. Η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει την Κυριακή. Με τον Δημήτρη Σεβαστάκη θα συνομιλήσουμε τώρα για να αναλύσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Καλησπέρα σας, κύριε Σεβαστάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Μέρα με τη μέρα, λοιπόν, χτίζεται η προεκλογική εικόνα στο ΠΑΣΟΚ. Είδαμε ότι ο κύριος Δούκας ουσιαστικά δήλωσε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος με υπαρχηγό τον κύριο Χριστοδουλάκη. Τι χαρακτηριστικά έχει αυτή η υποψηφιότητα? Με την πρίκα του πειράματος στις δημοτικές εκλογές που πέτυχε την ανατροπή στο Δήμο Αθηναίων, με αυτό το κληροδότημα προσπαθεί την καλή μαρτυρία, την καλή εξέλιξη να την ενσωματώσει στα σημερινά διακυβεύματα του κεντρικού ΠΑΣΟΚ, όχι πια της αυτοδιοικητικής του διάστασης, αλλά της κεντρικοπολιτικής του διάστασης. Αυτό εισφέρει και αυτό ισχυρίζεται. Ο κάθε υποψήφιος έχει τις διαφορετικές του αφηγήσεις για το ποιο είναι το ζητούμενο και τι φέρνει εκείνος στο, κατά τη γνώμη του, ζητούμενο. Ο κύριος Δούκας έχει ένα, το χαρακτηριστικό του, το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι πρόκειται για ένα καινούριο πρόσωπο. Αυτό έχει μόνο θετικά ή έχει και αρνητικά? Έχει και θετικά και αρνητικά. Ποια είναι αυτά? Είναι θετικό ότι δεν είναι εξαντλημένος, δεν έχει δηλαδή... Φθάρι. Δεν κουβαλάει την κόπωση ή την κατάχρηση της εικόνας του, την κατανάλωση της εικόνας του από το πολιτικό κοινό. Έχει αρνητικά ότι σε πάρα πολλά πεδία, γιατί η κεντρική πολιτική σκηνή είναι ένα ευρύτατο πεδίο στο οποίο δοκιμάζεσαι, δεν έχει δείγματα γραφής. Δεν ξέρουμε δηλαδή την στρατηγική του σκέψη, δεν την έχει αποκαλύψει. Ελπίζω σε αυτή την προεκλογική περίοδο να βγουν τέτοιες πλευρές και όχι να μείνουν σε ζητήματα στυλ οι υποψήφοι και οι διεκδικητές. Το γεγονός ότι ο κύριος Δούκας είναι και δήμαρχος Αθηναίων είναι συμβατό ως ιδιότητα με αυτή του αρχηγού κόμματος? Ο πολύπειρος στα αυτοδιοικητικά κύριος Γερουλάνος λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδυαστούν, γιατί όντως ο δήμαρχος είναι ένα πρόσωπο που καθημερινά ασχολείται με τα πάντα. Είναι εκτός κλίμακος, δεν ασχολείται με ένα πεδίο, ασχολείται από έναν κάδο που μπορεί να έχει σπάσει στυλιοσίων μέχρι ζητήματα διαδηλώσεων, ζητήματα ρύθμισης κυκλοφοριών, ζητήματα μεγάλων έργων εξοραϊσμού και βελτίωσης της πρωτεύουσας, με χιλιάδες πράγματα. Προϋποθέτει μια ολική αφοσίωση. Αυτό είναι ο ισχυρισμός και αυτό είναι η επιφύλαξη, ότι δεν μπορούν δηλαδή δύο λειτουργίες να φέρει σε πέρας δύο τόσο σημαντικές και σύνθετες λειτουργίες. Δεν ξέρω αν δηλαδή στο τέλος θα είναι λειτουργικό το σχήμα. Εν τούτης, έχει εκτιμήσει ο κύριος Δούκας ότι μπορεί να τα καταφέρει τα δύο καρπούζια να τα κουβαλήσει. Και το αυτοδιοικητικό, την αυτοδιοικητική καθημερινότητα, την πύρβη της αυτοδιοικητικής καθημερινότητας,
και την πολιτική διεύθυνση ενός ιστορικού κόμματος. Βεβαίως, ο κύριος Δούκας δεν είναι εκλεγμένος, επομένως δεν θα μπορεί να μιλάει και στη Βουλή, έτσι δεν είναι, κύριε Σεβαστάκη? Ναι, βεβαίως. Θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Υπήρχε το ίδιο φαινόμενο την περίοδο που ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης ευρωβουλευτής και όχι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είχε αναλάβει ο κύριος Κατρίνης. Είχε αναλάβει τη θέση του ο κύριος Κατρίνης, όπως τώρα έχει αναλάβει ο κύριος Φάμελος στην διεύθυνση, ας πούμε, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κύριος Κασελάκης δεν είναι κοινοβουλευτικός. Με αυτό το σχήμα θα μπορεθεί. Βεβαίως, αυτό το σχήμα, σκεφτείτε το εξής. Εκτιμάτε ότι θα μπορούσε να αναλάβει ο κύριος Χριστοδουλάκης κάποιον ανάλογο ρόλο όπως αυτός που έχει αναλάβει ο κύριος Φάμελος στον ΣΥΡΙΖΑ ή ο κύριος Κατρίνης που, τότε που είχε αναλάβει στο ΠΑΣΟΚ? Ο κύριος Χριστοδουλάκης έχει ενισχύσει τον κύριο Δούκα, έχει συστρατευτεί, παρόλο που υπήρχαν οι φήμες ότι θα μπορούσε να κατέβει και εκείνος σαν μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Τον έχει ενισχύσει και επομένως είναι προφανές ότι θα αναλάβει, σε περίπτωση επιτυχίας του κύριου Δούκα, θα αναλάβει αυξημένη υψηλό ρόλο. Να σημειώσουμε βέβαια ότι ο πρόεδρος, ας πούμε, της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν είναι μια απλή θέση, είναι αρχηγός. Είναι κοινοβουλευτικός αρχηγός. Έχει αυτή τη λειτουργία. Και επομένως έχει και το πρόβλημα της διαχείρισης, της διεύθυνσης κοινοβουλευτικής ομάδας, της οργάνωσης των ομάδων, των θεματικών, του marketing του κοινοβουλευτικού, ποιο νομοσχέδιο έπεται, ποιο προηγείται, ποιο ανεβάζουμε, σε ποιο είμαστε πιο πίσω. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σύνθετα και επίσης έχει το ρόλο της παράστασης της κοινοβουλευτικής. Δηλαδή, η κοινοβουλευτική μάχη είναι μια παραστατική μάχη. Επομένως, ο κύριος Χριστοδουλάκης, αν αναλάβει αυτό το ρόλο, θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί αυτό το δύσκολο σύνολο καθηκόντων να το κουβαλήσει. Πάντως, είναι προφανές ότι θα έχει ένα αυξημένο ρόλο στην περίπτωση που κατησχίσει στην κοινοβουλευτική μάχη, για τον εσωκομματικό πρόεδρο του, αν κατησχίσει ο κύριος Δούκας, είναι προφανές ότι ο κύριος Σουδουλάκης θα έχει αυξημένο ρόλο. Τώρα την Κυριακή τι να περιμένουμε στην Κεντρική Επιτροπή? Ελπίζω να ανοίξουν όλα. Και ελπίζω, το λέω ελπίζω, γιατί υπάρχουν για την ώρα το βασίλειο των φημών ή το βασίλειο των μηντιακών περιγραφών. Πρέπει να τεθούν με σχήμα και οι υποψηφιότητες, με ευκρίνεια, με σαφήνεια και αυτό που λένε ο δικός χάρτης, δηλαδή τις ημερομηνίες στις οποίες θα εξελιχθούν οι διαδικασίες. Και που είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αυτοκαταναλωθούν σε μια μάχη χαρακομμάτων για μακρό διάστημα. Να πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σεβαστάκη, όπου εκεί η επιστολή των 87 μελών που ζητούν σύγκληση των οργάνων και αφήνουν και σαφείς αιχμές κατά του Προέδρου, έχει προκαλέσει μεγάλη ταραχή στο κόμμα. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Κοιτάξτε, υπάρχει και ένας μυθριδατισμός σε αυτό το κόμμα. Βρίσκεται διαρκώς σε ταραχή, βρίσκεται διαρκώς σε μια ανατροπή, κερδίζει την ησυχία του και αμέσως την ανατρέπει. Επομένως δεν είναι τόσο δραματική η φουρτούνα που υπάρχει τώρα. Είναι σίγουρο ότι έχουμε φάσεις μιας μεγάλης διαπάλης εσωτερικής που έχει ξεκινήσει από την μάχη για την ηγεσία, πέρασε από το συνέδριο και συνεχίζει να εξελίσσεται. Υπάρχουν δυσαρεστημένοι. Φαίνεται ότι ο συγκεντρωτισμός του Προέδρου ενοχλεί και με κάθε αφορμή θα διεγείρεται αυτή η διαμάχη. Καταφέρνει δε, ενώ για την ώρα ήταν στεγασμένος πίσω από το πρόβλημα και την αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ, καταφέρνει να ξαναμπεί μπροστά και με τις άστοχες δηλώσεις διαφόρων και με τις πώς το λένε, με αυτή τη διελκυνστίνδα οπαδών των διαφορετικών
τάσεων μέσα. Δεν ξέρω που θα βγει. Δεν είναι σίγουρο ότι θα βγει κάπου. Και δεν είναι σίγουρο ότι μια κουλτούρα διαιρετική μπορεί να επικαλείται με πιστικότητα την σύνθεση, την ένωση, το μεγάλο σχήμα, τη μεγάλη διεύρυνση προς την κεντροαριστερά κλπ. Δηλαδή όταν έχω μια διαιρετική πρακτική κάθε μέρα, κάθε λεπτό, από όλες τις δυνάμεις που είτε ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ είτε γεννήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια στιγμή να επικαλούνται μια μεγάλη σύνθεση. Νομίζω ότι αυτά δεν ακούνε στη λογική του απλού μέλους, στη λογική την δική του, στην λογική του, την σχεδόν αυτοαναφορική μερικές φορές λογική, μπορεί να ακούνε, αλλά στη λογική του απλού μέλους που αγωνιά δεν υπακούν αυτά τα φαινόμενα. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε νέα διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ? Εάν πολλωθεί περισσότερο η κατάσταση, μπορεί να υπάρξει διάσπαση. Όμως υπάρχει και η άλλη διάσταση. Πού θα πάει κάποιος που θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ? Ποιο θα είναι το στέγαστρο το πολιτικό? Να στερήσεις δε το ΣΥΡΙΖΑ από την λειτουργία της αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν επιβεβαιώθηκε έστω μειούμενος τώρα στις ευρωεκλογές είναι ένα βαρύ ηθικό πρόβλημα και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μια τέτοια, τουλάχιστον ως προς τους βουλευτές, μια τέτοια λειτουργία. Εν τούτης θέτουν θέματα συζήτησης, διαβούλευσης, διασποράς κατά κάποιο τρόπο της δημοκρατίας και της αποφασιστικότητας των οργάνων. Θέλουν να ανοίξει το παιχνίδι. Αυτό είναι μια διεκδίκηση. Έχω την εντύπωση όμως ότι δεν θα προχωρήσουν σε μια απόσπαση από τον κοινοβουλευτικό κορμό. Τώρα υπάρχει συζήτηση για μια ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Ο κόσμος θέλει να βλέπει παλιά πρόσωπα σε νέους ρόλους. Είναι μυστήριο πράγμα ο κόσμος. Μερικές φορές το παλιό πρόσωπο όταν σιωπήσει, όπως έκανε ο Κώστας Καραμαλή, μπορεί να γίνει συμπαθητικό ή γοητευτικό. Όταν το παλιό πρόσωπο, ανάλογα με τα φορτία του δηλαδή, ο κόσμος φτιάχνει και μια σκηνοθεσία του παλιού προσώπου. Ο Τσίπρας δεν είναι ακριβώς παλιό πρόσωπο, δεν είναι εξαντλημένος πολιτικά. Εν τούτης δεν νομίζω, και το έχουμε ξαναπεί αυτό με πολύ μεγάλη ευθυβολία και καθαρότητα, δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του αντικασελάκη ή του υποκατάστατου του Κασελάκη. Δεν είναι αυτή η λειτουργία του, αυτό θα τον φύρει, πιστεύω. Ο κόσμος θέλει να βγει από αυτό το τέλμα. Ο κόσμος αυτό θέλει, να βγει. Το όχημα σχεδόν θα το εφεύρει. Το όχημα με το οποίο θα βγει. Νομίζω ότι πάντως η συζήτηση περί της υποκατάστασης των μερών της κεντροαριστεράς από κάποια τρίτη, από κάποιο μεγάλο σχήμα, δεν μπορεί να είναι μια συζήτηση ούτε σεναριακή, ούτε γεμάτη από εικασίες. Είναι κάτι που θα συντελεστεί από τα κάτω και ή θα πραγματοποιηθεί, θα ολοκληρωθεί ξεκινώντας από τα κάτω, ή κινήσεις κακέρας και κορυφής, παλατιανού τύπου δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορούν να δώσουν τέτοια απάντηση. Μάλιστα. Κυρία Σεβαστάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Εκείνο πάντως που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι την πρωτοβουλία στο τέλος, και πρέπει να το δουν αυτό οι δυνάμεις, την έχει η Νέα Δημοκρατία. Την πρωτοβουλία εννοώ που αφορά και τις δύο δυνάμεις. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία καταφέρει και λύσει το συμμαχικό της πρόβλημα που οι επόμενες εκλογές, ξέρουμε πολύ καλά, δεν θα τις εξασφαλίσουν αυτοδυναμία. Αν κατάφερνε να λύσει το συμμαχικό της πρόβλημα, έχει κάθε λόγο σε αυτή τη φάση να προχωρούσε σε πρόωρες εκλογές, αδρανοποιώντας ακόμα περισσότερο τους στρατηγικούς αντιπάλους της. Επομένως, το ότι η πρωτοβουλία ανήκει πάλι στην πλευρά της κυβέρνησης, αυτό πρέπει να το δουν τα επιτελεία των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Μάλιστα. Κύριε Σεβαστάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών στις Βρυξέλλες, με τον Λευκό Καπνό να βγαίνει τελικά, αφού κατάφεραν να συμφωνήσουν σε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που θα αναλάβουν την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πενταετία 2024-2029. Το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή είναι να εξασφαλιστεί, όπως σας είπα, η εκλογή της κυρίας Von der Leyen από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από εκεί πέρα γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κατανομή των χαρτοφυλακίων είναι αρμοδιότητα της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ελλάδα θα επιδιώξει σίγουρα ένα δυνατό χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα μας επιτρέψει να κάνουμε για ακόμα μια φορά αισθητή την παρουσία μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εθνικιστικό παραλήρημα είχαμε για άλλη μια φορά από την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, η οποία αυτή τη φορά θυμήθηκε τους Μακεδόνες του Αιγαίου και επιτέθηκε ξανά στην χώρα μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για το θέμα, τονίζοντας ότι αν τα Σκόπια επιμείνουν σε αυτή τη γραμμή, ακυρώνουν στην πράξη κάθε σύγκληση με την ευρωπαϊκή οικογένεια. Εάν τα Σκόπια επιμείνουν σε αυτήν την γραμμή, θα καταστήσουν ουσιαστικά εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι θα κυρώσουν στην πράξη, οποιαδήποτε διαδικασία άμεσης σύγκλησης με την ευρωπαϊκή οικογένεια. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να όλοι να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των πράξεών τους και να γνωρίζουν ότι η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο περνά προφανώς μέσα από την πιστή τήρηση διεθνών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί εν προκειμένου και από τα δύο μέρη. Δύο σημαντικά κεφάλαια της Ατζέντας 2030, την απόκτηση αεροσκαφών F-35 και τη διεύρυνση συμμετοχής στο πρόγραμμα ναυπήγησης των φρεγατών Constellation, εισηγήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξοπλιστικών ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του. Καταρχήν, την απόκτηση 20 αεροσκαφών τύπου F-35, των πιο εξελιγμένων αεροσκαφών που πετάνε αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη, την έναρξη διερεύνησης συμμετοχής στο πρόγραμμα ναυπήγησης στην Ελλάδα με προδιαγραφές ειδικές της φρεγάτας Constellation. Να περάσουμε τώρα στο debate ανάμεσα στον Τζο Μπάιντεν και τον Ντόναλντ Τραμπ λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Τζο Μπάιντεν φάνηκε να παγώνει και να χάνει τα λόγια του για αρκετή ώρα, προκαλώντας πανικό στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, που πλέον συζητούν ακόμα και για αλλαγή υποψηφίου. Οι φωνές που μιλούν για ανικανότητα του Αμερικανού Προέδρου πληθαίνουν ακόμα και μέσα στο κόμμα του, που παρόλα αυτά κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ για ασύστολα ψεύδη στη χθεσινοβραδινή μονομαχία. Making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. 12 λεπτά μετά την έναρξη του debate με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν παγώνει και χάνει τον ηρμό των λέξεών του. Αυτή η στιγμή του Αμερικανού Προέδρου ήταν αρκετή για να κάνει τους Ρεπουμπλικάνους να κηρύξουν τη νίκη σε αυτή την πρώτη μονομαχία και να πανηγυρίσουν. Αμερικανικά δίκτυα λένε πως οι Δημοκρατικοί είναι σε πανικό και σκέφτονται ακόμα και την αλλαγή υποψήφιου. If for whatever reason there's a change at the top of the ticket, you guys are in trouble with Donald Trump, because the guy who is up there tonight is not a guy who's going to inspire people. Στο πρώτο debate ανάμεσά τους και χωρίς να δώσουν καν την τυπική χειραψία, Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ διασταύρωσαν ταξίδι τους για όλα τα μεγάλα θέματα. Οικονομία, υγεία, πόλεμο σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, μετανάστευση, εκτρώσεις. Στη μάχη κυριάρχησαν οι προσωπικές επιθέσεις κάτω από τη μέση. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker. You're the loser. Well, I took two tests, cognitive tests. I aced them, both of them, as you know. We made it public. He took none. I'd like to see him take one, just one. How many billions of dollars do you owe in civil penalties for molesting a woman in public, for doing a whole range of things, of having sex with a porn star on the night while your wife was pregnant? I mean,
What are you talking about? You have the morals of an alley cat. Give me a minute, sir. I didn't have sex with a porn star. Ο ίδιος ο Biden πάντως φάνηκε στη συνέχεια να τρολάρει τους Ρεπουμπλικάνους κρατώντας ένα ενεργειακό ποτό. Το δεύτερο debate ανάμεσα στους δύο μονομάχους για την Προεδρία είναι προγραμματισμένο για τις 10 Σεπτεμβρίου. Θα συνομιλήσουμε τώρα με την δημοσιογράφο του Διεθνούς Ρεπορτάζ του One Channel, Μαριλίζα Αναστασοπούλου. Καλησπέρα, Μαριλίζα. Καλησπέρα. Πριν ξεκινήσουμε την συζήτησή μας, να δούμε ακόμα ένα απόσπασμα από το χθεσινό debate μεταξύ του κύριου Biden και του κύριου Τραμπ και επιστρέφουμε. Have never done so well. Everybody was amazed by it. Other countries were copying us. We got hit with COVID. And when we did, we spent the money necessary so we wouldn't end up in a Great Depression, the likes of which we had in 1929. By the time we finished, so we did a great job. We got a lot of credit for the economy, a lot of credit for the military, and no wars, and so many other things. Everything was rocking good. I was recently in France for D-Day, and I spoke all about those heroes that died. I went to the World War I cemetery he refused to go to. He was standing with his four-star general, and he told me, he said, I don't want to go in there because they're a bunch of losers and suckers. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker. You're the loser. Ask him, as far as Israel and Hamas, Israel's the one that wants to go. He said, the only one that wants to keep going is Hamas. Actually, Israel is the one, and you should let him go and let him finish the job. He doesn't want to do it. He's become like a Palestinian, but they don't like him because he's a very bad Palestinian. He's a weak one. The only person on this stage is a convicted felon is the man I'm looking at right now. And the fact of the matter is, what he's telling you is simply not true. The fact is that there was no effort on his part to stop what was going on. Ποιος είναι ο απόϊχος του χθεσινού debate, Μαριλίζα? Είχαμε νικητή και κερδισμένο? Είναι σαφές ότι δεν υπήρξε νικητής και κερδισμένος, αλλά ήταν πάρα πολύ άσχημο για τον Biden. Ουσιαστικά κανείς δεν ενδιαφερόταν, τέλος πάντων σχεδόν κανείς, για το τι θα πούνε επί της ουσίας. Το βασικό ήταν να μπορέσει ο Biden να είναι όπως ήταν στο State of the Union πρόσφατα, να δείξει δηλαδή ότι έχει το στένος, έχει τη διάβια, έχει το κουράγιο και μπορεί να βγει από αυτό το debate με την εμπειρία που έχει, να δείξει ότι μπορεί να ηγηθεί. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε και αυτό είναι το βασικό πράγμα που συζητείται πλέον παντού. Ο Τραμπ από την πλευρά του ήταν για τα δεδομένα του αρκετά καλός, αλλά ήταν ο γνωστός Πινόκιο, δηλαδή ένα fact-checking, ένα έλεγχο μετά που κάναμε στο τι είπε, τα ψέματα πηγαίνανε το ένα μετά το άλλο. Αλλά δεν είχε ιδιαίτερη σημασία, γιατί δυστυχώς ο Biden δεν μπορούσε να απαντήσει με τον κατάλληλο τόνο και την κατάλληλη ενέργεια. Δηλαδή δεν ήταν το μήνυμα, ήταν ο αγγελιοφόρος το πρόβλημα. Τώρα, δεδομένου ότι υπάρχει ανησυχία στο δημοκρατικό στρατόπεδο για την απόδοση του Biden, τι να περιμένουμε την επόμενη μέρα? Πράγματι, αυτό που έγινε μετά από αυτό το debate είναι αυτό που συζητούσαν αρκετοί πίσω από τις πόρτες, πλέον να βγει στην επιφάνεια. Το είδαμε και σε μεγάλα μέσα, είδαμε δημοκρατικούς να μιλάνε σχετικά ανοιχτά, είδαμε χορηγούς του Δημοκρατικού Κόμματος να λένε ότι ανησυχούν. Είδαμε το ίδιο το CNN, το οποίο μόνο φιλοτραμπικό δεν το λες, μόλις τελείωσε το debate να λέει υπάρχει πρόβλημα, η δημοκρατική είναι σε πανικό. Και έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Καταρχήν να πούμε ότι για να μπορέσει να αντικατασταθεί ο Biden δεν είναι επιλογή του κόμματος. Είναι μια απόφαση που μπορεί να πάρει ο ίδιος και μόνο ο ίδιος σύμφωνα με το καταστατικό των δημοκρατικών. Αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί. Προκριματική έχει πάρει όλους τους αντιπροσώπους. Δεν είχε αντίπαλο. Το συνέδριο των δημοκρατικών είναι τον Αύγουστο και δεν μπορούν να τον βγάλουν, δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, μόνο εάν ο ίδιος θεωρήσει ότι δεν μπορεί, δεν επαρκεί, δεν είναι σε θέση. Αν αποσυρθεί, μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι ακόμη και αν πάρει αυτή την απόφαση, υπάρχουν κάποιες πολύ σημαντικές δυσκολίες. Ποιες είναι αυτές? Το ένα είναι ότι υπάρχει η Καμάλα Χάρις που ήταν αντιπρόεδρός του και θα ήταν σε εισαγωγικά η λογική συνέχεια. Μόνο που η Καμάλα Χάρις, αν και γυναίκα, αν και ανήκει σε μειονοτική ομάδα, είναι έγχρωμη, δεν έχει καθόλου γκέλους τους ανθρώπους. Έχει πάρα πολύ χαμηλή δημοτικότητα. Εάν λοιπόν αποφάσισε ο Biden να αποσυρθεί, θα έπρεπε να βρούνε με ποια δικαιολογία δεν θα ήταν η Καμάλα Χάρις. Και εν συνεχεία
θα έμπαινε το Δημοκρατικό Κόμμα σε μια συζήτηση με διάφορους, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι περιμένουν στη γωνία, δεν υπάρχει κανείς, τουλάχιστον 5, ξέρω εγώ, γνωρίζουμε τα ονόματα δηλαδή, θα πρέπει να μπουν σε μια συζήτηση ποιους θα πάρει ποιους αντιπροσώπους, το οποίο δεν είναι και η καλύτερη εικόνα λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Άρα, ναι, μεν υπάρχει μεγάλη ανησυχία, αλλά απ' την άλλη έχουν φτάσει πραγματικά στο παραπέντε και δεν είναι καθόλου απλό να γίνει κάποια τέτοια αλλαγή. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα στον επόμενο μήνα. Και ξαναλέω ότι και ο ίδιος ο Biden μετά το debate και οι εκπρόσωποι της ομάδας του είπαν ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν θα έχει πιέσει μέσα από το κόμμα ή από χρηματοδότες, θα φανεί, πιστεύω, τις επόμενες μέρες. Τα σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν, ποια ήταν? Συζητήθηκε βέβαια η οικονομία, που εννοείται ότι ο Τραμπ κατηγόρησε τον Biden ότι δεν πήγε τόσο καλά, και ο Biden κατηγόρησε πίσω τον Τραμπ ότι παρέλαβε μια οικονομία σε κακή κατάσταση. Τα πιο σημαντικά, έτσι που κοιτάει ο κόσμος, έχει να κάνει με την έκτρωση, που είναι ένα θέμα το οποίο στην Αμερική έχει δημιουργήσει τρομερές αντιδράσεις. Το γεγονός ότι αλλάξανε την απόφαση του Roe vs. Wade έχει να κάνει με τις εκτρώσεις, όπου ο Τραμπ είναι ουσιαστικά κατά των εκτρώσεων. Εδώ είδαμε τον Τραμπ να κάνει λίγο πίσω και να λέει ότι συμφωνεί με το χάπι έκτρωσης και να κατηγορεί και τους δημοκρατικούς ότι συμφωνούν να δολοφονούνται τα παιδιά ακόμη και στον ένατο μήνα, το οποίο είναι βέβαια ψευδές και αληθές. Επίσης, πάρα πολύ συζητήθηκε το μεταναστευτικό, το οποίο έχουν μεγάλο θέμα με τα σύνορα, που και εκεί δεν είπανε κάτι πρωτότυπο. Δηλαδή, ο Τραμπ είχε διάφορες, έτσι, κατηγόρησε το Biden λέγοντας διάφορα ψεύδι ότι έχουν μπει μόνο εγκληματίες κτλ. Και αυτό που για μένα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, επιβεβαίωσε ο Τραμπ για άλλη μια φορά τις θέσεις του. Θέλει να εμφανίζεται ως ηγέτης, ότι μόνος του μπορεί. Και είπε ότι ο πόλεμος στην... Μάλλον, η 7η Οκτωβρίου δεν θα είχε γίνει η εισβολή της Χαμάς εάν ήμουν εγώ πρόεδρος, και ότι εάν εγώ γίνω πρόεδρος θα έχω λύσει τον πόλεμο στην Ουκρανία πριν καν αναλάβω. Αν αυτό το συνδυάσουμε με τα πρόσφατα δημοσιεύματα του τι εννοεί να λυθεί, δηλαδή ουσιαστικά η Ρωσία να κρατήσει το 18% των εδαφών που έχει καταλάβει της Ουκρανίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτή την πλευρά την επιβεβαίωσε με πολλούς τρόπους σε αυτό το debate. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι κανείς δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα θέματα. Κυρίως ασχοληθήκανε, από ό,τι διαβάζω σε όλα τα μέσα και τα σχόλια, όλοι ασχοληθήκαν με το κατά πόσο ο Biden μπορούσε να απαντήσει, και δυστυχώς υπήρξαν κάποιες απαντήσεις που τράβλησε, καθυστερούσε, κάποια πράγματα δεν βγάζαν νόημα. Και ακόμη και για τη Stormy Daniels, που έχει καταδικαστεί ο Τραμπ για το γεγονός ότι χρηματοδότησε για να καλυφθεί το σκάνδαλο αυτό, τον είδαμε να λέει έτσι με φοβερή άνεση: «Εγώ δεν έκανα ποτέ σεξ την ώρα με την πορνοστάρ, την ώρα που όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό είναι κάτι που έχει συμβεί». Οπότε βλέπουμε ότι ήταν η κλασική στρατηγική του Τραμπ με λαϊκισμούς και ψέματα, αλλά απ' την άλλη ο Biden δεν ήταν σε θέση να αντικρούσει με τον κατάλληλο τόνο. Μάλιστα, να πάμε τώρα και στις Βρυξέλλες, όπου χθες το βράδυ έγινε η συνάντηση κορυφής και ανακοινώθηκε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν στα ανώτατα αξιώματα. Τι συμφώνησαν, Μαριλίζα, και τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Ναι, πράγματι έγινε, και μάλιστα ολοκληρώθηκε και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από ό,τι είδα. Είχαν ήδη συμφωνήσει καταρχήν στα ονόματα, κολλήσανε λίγο στο κατά πόσο ο Κώστα, ο πρώην Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, θα μπορούσε να μείνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δύο θητείες ή μία. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο ότι συμφωνήσανε ως προς αυτό, αλλά επί της ουσίας συμφωνήσαν ότι θα στηρίξουν τη Von der Leyen για δεύτερη θητεία, ότι ο σοσιαλιστής Αντώνιο Κώστα θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ότι η Κάγια Κάλας η Εσθονή θα αναλάβει την δημόσια διπλωματία, ουσιαστικά την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ωραία τα είπανε, αλλά όπως είδαμε και στο απόσπασμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό που βάλατε πριν, πρέπει να επικυρωθεί από η Von der Leyen υποψηφιότητά της από το Ευρωκοινοβούλιο. Θα γίνει αυτό νομίζω στις 18 Ιουλίου. Εκεί υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός κατά πόσο αυτό θα γίνει με ευκολία, γιατί ναι μεν οι τρεις ομάδες που στηρίζουν την υποψηφιότητα της Von der Leyen έχουν την πλειοψηφία, μπορούν, αλλά η ψηφοφορία είναι μυστική. Ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες διαρροές, γιατί κάποιοι
δεν συμφωνούν ιδιαίτερα με τη Φον ντερ Λάιεν, το οποίο έγινε και την προηγούμενη φορά, δεν είναι κάτι καινούριο. Και προσπαθεί αυτή τη στιγμή η Φον ντερ Λάιεν να πάρει τη στήριξη και της Μελόνι. Κάτι το οποίο και αυτό δεν είναι απλό, γιατί αφήσαν τη Μελόνι έξω τελείως από τις διαπραγματεύσεις. Οπότε από τη μία τώρα ξεκινάνε να συζητάνε τα χαρτοφυλάκια, γιατί ναι, είναι πράγματι αρμοδιότητα της Φον ντερ Λάιεν ποια χαρτοφυλάκια θα πάρουν οι χώρες, αλλά βεβαίως υπάρχει μια συζήτηση και ένα παρασκήνιο και καθένας ζητάει και κάποιες διαπραγματεύσεις. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια ανησυχία να φτάσουμε ομαλά 18 Ιουλίου και να μην έχουμε εκπλήξεις. Μάλιστα. Μαριλίζα Αναστασοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ. Έντονο προβληματισμό στη λεωφόρο Κατεχάκη έχει προκαλέσει το χτύπημα που έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην οικία της Προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα. Η επίθεση, κατά την οποία κάει και ένα περιπολικό και τραυματίστηκε ο αστυνομικός φρουρός, φανέρωσε αδυναμίες στον τρόπο φύλαξης στόχων υψηλού κινδύνου. Μία τα ξημερώματα. Το συμβατικό αυτοκίνητο του αστυνομικού φρουρού της Προέδρου του Αρείου Πάγου έχει τύλιχθεί στις φλόγες. Ο ίδιος έχει τραυματιστεί. Πολίτες με λάστιχα και πυροσβεστήρες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που έχει επεκταθεί σε δέντρο έξω από την πολυκατοικία. Στο σημείο επικρατεί πανικός και ακούγονται φωνές. Λίγα λεπτά νωρίτερα, ομάδα 5 με 7 κουκουλοφόρων έκαναν καταδρομική επίθεση εκτοξεύοντας μολότοφ προς το σπίτι της ανωτάτης δικαστικούς του Παπάγου, χωρίς κανείς να τους αντιληφθεί. Ακούστηκαν ουρλιαχτά. Εγώ κοιμόμουν. Η σύζυγός μου με ειδοποίησε ότι έχει πάρει φωτιά το δέντρο. Βγήκαμε και σβήναμε με τα λάστιχα τη φωτιά. Μία επίθεση με χαρακτηριστικά τρομοκρατίας που ξεκάθαρο στόχο είχε την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα Χριστοδουλέα. Ποιοι βρίσκονται πίσω από την πρωτοφανή επίθεση, πώς κατάφεραν να χτυπήσουν κάτω από τη μύτη των αρχών, ήθελαν να στείλουν κάποιο μήνυμα. Η επίθεση που έγινε τα ξημερώματα προβληματίζει και εγείρει ζητήματα ασφαλείας. Οι δράστες φαίνεται ότι ήταν καλά οργανωμένοι. Παρακολουθούσαν τις κινήσεις του 42χρονου αστυνομικού, ο οποίος ήταν με πολιτικά, και όταν τον είδαν να μπαίνει στο συμβατικό όχημα, εκτόξευσαν τις βόμβες μολότοφ και εξαφανίστηκαν. Είχαν έρθει μηχανές στη Δία, άμεση δράση, ήταν και δύο περιπολικά. Είδα το αυτοκίνητο να καίγεται, δεν είδα κανένα, είχα πάθει πανικό με τις φωτιές, ήμουν σίγουρη θα καεί το σπίτι. Από ό,τι άκουσα, πρέπει να έρθαν από το δασάκι. Ο 42χρονος αστυνομικός υπέστη εγκάβματα δευτέρου βαθμού σε πρόσωπο και χέρια. Σώθηκε χάρη στην ψυχραιμία του. Βγήκε γρήγορα από το αυτοκίνητο και ειδοποίησε τους συναδέλφους του την ώρα που οι φλόγες θέργευαν και απειλούσαν τα σπίτια της περιοχής. Και όλο αυτό το καθεστώς που αφορά τις φυλάξεις ευπαθών στόχων θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Μία αλεξίσφαιρη σκοπιά, όπως αντιλαμβάνεστε, θα ήταν βεβαίως μία λύση. Τη στιγμή που ο συνάδελφος έμπαινε στο αυτοκίνητο, βρέθηκε μέσα στο όχημα, σταμάτησαν δίπλα του ακριβώς, εξφενδονίζοντας μία μολότοφ ουσιαστικά σε βάρος του, για να κάψουν ζωντανό μέσα στο όχημα τον άνθρωπο αυτόν. Είναι καθαρά μια δολοφονική επίθεση σε βάρος του αστυνομικού. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία που έχει αναλάβει την έρευνα ψάχνει μέσα από βίντεο καμερών της περιοχής να εντοπίσει το δρομολόγιο των δραστών προκειμένου να φτάσει στα ίχνη τους. Γίνονται έρευνες από την αντιτρομοκρατική προκειμένου να εντοπιστούν και θα εντοπιστούν, γι' αυτό να είστε σίγουροι. Ναι, αλλά οι συγκεκριμένοι δράστες. Είμαστε σταθερά απέναντι σε θρασίδηλους τρομοκράτες. Οι θεσμοί της δημοκρατίας μας δεν τρομοκρατούνται. Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την επίθεση και ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στον αστυνομικό. Σύσσωμη αντιπολίτευση αλλά και ενώσεις δικαστών και εισαγγελέων καταδίκασαν την επίθεση στην οικία της Προέδρου του Αρείου Πάγου. Εγκληματικές ενέργειες σε βάρος δικαστικών λειτουργών υπονομεύουν τη δημοκρατική λειτουργία και στοχεύουν στη δημιουργία κλίματος φόβου και έντασης εντός του δικαστικού σώματος ως συνόλου, χωρίς να καταφέρουν το σκοπό τους. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο αστυνομικός νοσηλεύεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Σε ασφαλέ σημείο, αλλά σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, η οποία έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον επίσης δημοσιογράφο σύντροφό της. Η γυναίκα έχει αλλάξει σπίτι και παραμένει απομονωμένη, καθώς ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε ακόμη και την ώρα που βρισκόταν στο νοσοκομείο. Ο 45χρονος ισχυρίζεται ότι δεν είχε σκοπό να την χτυπήσει, ενώ αναμένεται να διεκδικήσει ποινική διαμεσολάβηση τόσο με την ίν σύντροφό του, όσο και με την πρώην σύζυγό του. Σε ασφαλές σημείο, αλλά απόλυτα σοκαρισμένη, παραμένει 30χρονη δημοσιογράφος που κατήγγειλε για ξυλοδαρμό τον επίσης δημοσιογράφο σύντροφό της.
Μετά τον ξυλοδαρμό της, την έψαχνε μέχρι και κάτω από το σπίτι της. Την απειλούσε. Μακάρι να μπορέσει να συνέλθει γρήγορα από όλο αυτό. Προς το παρόν, η ίδια έχει απομονωθεί και έχει αλλάξει ακόμα και σπίτι μέχρι να κλείσουν οι πληγές της. Είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Αρνούμε τις κατηγορίες και όλα αυτά που γράφονται. Πάνω στον καυγά γίνανε όλα. Την απόθυσα και έγινε ό,τι έγινε. Δεν είχα πρόθεση να τη χτυπήσω. Αυτά που λέει η άλλη πλευρά, ότι τάχα εκείνη τον χτύπησε πρώτη, δεν ισχύουν. Δεν θα σήκωνε ποτέ χέρι σε άλλον άνθρωπο. Τέτοιος άνθρωπος είναι. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι αν και η 30χρονη πήγε στο ΚΑΤ χτυπημένη, ο γιατρός δεν ενημέρωσε την αστυνομία ως όφιλε. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News στο βιβλίο συμβάντων του νοσοκομείου, η εισαγωγή της 30χρονης είναι καταχωρημένη με την αιτιολογία του ξυλοδαρμού, που της προκάλεσε διαταραχή σύγκλησης γνάθου και καλή διάνοιξη στόματος. Η δημοσιογράφος ανέφερε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού. Εξετάστηκε από τους γνάθοχειρουργούς, βρέθηκε ότι έχει διαταραχή σύγκλησης της γνάθου, την περιποιήθηκαν οι γιατροί και έφυγε για το σπίτι. Θα έπρεπε οι γιατροί να ειδοποιήσουν την αστυνομία, γιατί ο νόμος είναι σαφής. Εδώ μπορεί να υπήρχε πράγματι μια αστοχία. Ο τραυματισμός είναι πάρα πολύ ελαφρύς. Τις φωτογραφίες προκύπτει ένα χτύπημα λίγο κάτω από τη μύτη. Δεν υπάρχει καμία ποινική δίωξη για εξύβριση, ούτε έχει υπάρξει στο παρελθόν κάποια καταγγελία σε αστυνομικό τμήμα είτε της πρώην συζύγου του είτε της ιδίας της συντρόφου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοσιογράφος επιζητά ποινική διαμεσολάβηση τόσο με τη σύντροφό του όσο και με την ενδιαστάση σύζυγό του, η οποία επίσης έχει καταγγείλει περιστατικά βίας και απειλών κατά το παρελθόν. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel ολοκληρώθηκε. Μείνετε μαζί μας, γιατί ακολουθεί ο Σταμάτης Ζαχαρός με την εκπομπή εδώ. Καλό σας απόγευμα.